είναι δημιουργήθηκε ένα μεγάλο θεματάκι για τις δηλώσεις που έκανα για το Διεθνές Πανεπιστήμιο. Και είχα μία απάντηση, μάλλον δυσάρεστη, από τον κύριο Γαβρόγλου. Εκείνο που θέλω να πω και να το καταλάβει και ο κύριος Γαβρόγλου, είναι η Θεσσαλονίκη δεν αναζητεί πανεπιστήμια για να βοηθήσουν την οικονομία όπως παλιά κάναν τα στρατόπεδα και τώρα είχε γεμίσει η Ελλάδα με πανεπιστήμια, με ΤΕΗ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Η Θεσσαλονίκη έχει αυτή τη στιγμή 120 έως 150.000 σπουδαστές. Αυτοί ισοδυναμούν, αν κάνετε το λογαριασμό θα δείτε, με τουλάχιστον 100 εκατομμύρια το μήνα στην πόλη. Πείτε μου ένα σπουδαστή ο οποίος να μην κοστίζει περίπου ένα χιλιάρικο, όταν λέμε ένα χιλιάρικο είναι ενίκιο, φως, νερό, τηλέφωνο και όλα τα σχετικά, να μην τα αφήνει στην πόλη. Όταν λοιπόν έχουμε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι αφήνουν 100 εκατομμύρια το μήνα, κάντε το λογαριασμό να δείτε ένα τρένο λεφτά. Να δείτε πόσο αυτή τη ζωή στην πόλη, ο Δήμος έχει άμεση υποχρέωση να παρεμβαίνει σε θέματα του Πανεπιστημίου. Όχι σε θέματα ακαδημαϊκά, αλλά σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία. Παλιότερα είχα κάνει και μία πρόταση προκειμένου να καλυφθούν οι βασικές δαπάνες του Πανεπιστημίου να μπει ένα τέλος εγγραφής. Και πείτε μου να καταλάβω. Και εξακολουθώ και το πιστεύω αυτό το πράγμα. Όταν ένας γονιός ξοδεύει και 7, 8 και 10 χιλιάρια το χρόνο για δύο τελευταία χρόνια για να πάει ο καλακάρης του στο φροντιστήριο, θα του μέσουν πολλά να δίνει 3-4 εκατοστάρια το χρόνο για τέλος εγγραφής. Διότι σε αυτή τη ζωή το τζάμπα είναι κατάρα. Τίποτα σε αυτή τη ζωή. Πρέπει να το ξέρουν ότι είναι τζάμπα.